Αυτός είναι ο Λάι, το νούμερο 1 πιο επιτυχημένος rapper της Ελλάδας και σήμερα θα δοκιμάσει και θα βαθμολογήσει steaks φτιαγμένα από μένα, ξεκινώντας με ένα flap steak αξίας 20 ευρώ το κιλό, μέχρι και Japanese Wagyu A5 Triploin αξίας 300 ευρώ το κιλό. Βέβαια, για να φάμε τόσο εκλεκτά εδέσματα, θα πρέπει πρώτα να τα κερδίσουμε, κάνοντας μια προπονησάρα στο γυμναστήριο, το Elysium. Εννοείται βλέποντάς τον, το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα ήταν πώς και ξεκίνησε να κάνει βίντεο στο YouTube. Για αρχή και το τέλος νομίζω, ότι όλα ξεκινάνε και καταλήγουν εκεί πέρα. Στην υποθεατής κάθε και σε βλέπει πάνω από 4-5 λεπτά. Χτίζει και δεσμό μαζί σου, λίγο γίνεται πιο, έχετε πιο κοντά. Και είναι και για τους dedicated fans στο YouTube. Δηλαδή μπαίνει μέσα ο άλλος. Θέλει όλο, δεν είναι TikTok που random σκρολάει και πέσει πάνω σου, σε βλέπει 15 δευτερόλεπτα και γεια σας. Η προπόνηση ξεκίνησε κάνοντας μερικά pull-ups. 3 σετ πιο συγκεκριμένα από 10 reps το καθένα. Έχουμε δύο parts από τη γυμναστική και φαγητό, ωραία. Τέλεια. Το αγαπημένο μου το φαγητό. Πρώτο δωράκι για το γυμναστήριό σου. Κρατάς αυτή την καρτούλα. Ναι. Το κινητό. Το δικό σου, Elysium. Για άνοιξε λίγο, φέρ το κινητό σου να δούμε κάτι. Γιατί Chris Bogias εδώ έχει παίξει τρελή μαγκιά. Και κατευθείαν review. Με κρέμασε, δες. Συγγνώμη, συγχωρείτε, κύριε μου. Για το Elysium το έκανες, ε. Ναι, ναι. Μάγκας. Μ' αρέσει. Δεύτερη άσκηση, Dumbbell Rows, ξαπλωμένη σε επικλινή πάγκο, ενεργοποιώντας πλάτη και πίσω μοίρα του ώμου. Ωραία. Δεν πήγα μέχρι αποτυχία, μπρο. Είχα 20 να κάνω. Άγω, αδερφέ, αποτυχία στο Elysium δεν υφίσταται. Λοιπόν, Chris Bogia. Μη σε πει κανείς ότι αντιγράφει. Κοίτα, αν ένα πράγμα κάνει καλά, αυτός ο άνθρωπος είναι να βγάζει παρατσούκλια και να κάνει meme. 4 ψευδόνυμα έχει βγάλει νομίζω. Είναι καλά, είναι καλά. Νομίζω αυτός μου είχε βγάλει το γύφτι σε. Άμα αυτός σε μια φορά που εγώ με 2, πήγα και το βγάλα merch. Το έκανα μπλουζάκι και βγάλα λεφτά από αυτό. Με αφορμή αυτό το σχόλιο, τι λέτε, άμα βγάλω μπλουζάκια Chris Bogia θα τα πάρει κανείς. Λοιπόν, κύριε Light, ερώτηση κοινού. Πόσο κόστησε το Elysium? Όπως βλέπετε, ο χώρος μας είναι state of the art. Πολύ σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, είμαστε παράσα γυμναστήριο. 6 ψηφία, ας πούμε. Ένα παραπάνω από 5 και ένα λιγότερο από 7. Να κλείσουμε τις ασκήσεις πλάτης από το workout, θα κάνουμε single arm pull downs, barbell rows, όπως επίσης και αυτήν εδώ την άσκηση, την οποία εγώ προσωπικά έκανα ένα μόνο set, καθώς δεν έχω ιδέα πώς εκτελείται σωστά. Λίγο πάμε και τα biceps με 3 ασκήσεις απομόνωσης και επιτέλους μπορώ να πω ότι έχουμε πάξει να κερδίσει τα steak μας. Προπόνηση τούμπανη. Πολύ δυνατή, έλα πιο εδώ να φαίνεται και τα μπέλα μας. Φαίνεται ρε, το έχω φτιάξει το πλάνο. Ερώτηση νούμερο 2. Πώς γνωρίστηκες με την Άννα? Την είχα δει στο Instagram. Μου άρεσε σαν γυναίκα και έπειτα την πέτυχα σε ένα πάρτι, σε ένα event έξω. Την προσέγγισα. Έκανες φλερτ δηλαδή face to face, δεν έπαιξες μπάλα με. Τα κινητά φίλε κομμένα αυτά. Μόνο face to face, εντάξει. Είσαι έτοιμος να φας μπριζολίδι από Ιαπωνία κομμένο και φτιαγμένο? Πάντα. Τσιμπήσαμε κάρβουνα, τα φορτώσαμε στα μάξι και πήγαμε σε ένα γείτονα και φίλο του Light σε μια βίλα πάνω σε ένα λόφο για να ξεκινήσουμε τον BBQ. Έχουμε θέα όλη την Αθήνα και θα ανάψουμε ψισταριά για να ψήσουμε. Ξέρει, λέει Wagyu A5. RS12, ρε. RS12. MS12, όχι RS. RS8. Θέλει να ψήνει, γιατί όπου βλέπω καινούργια μαχαίρια, καινούργιου στα μπλάζια. Ξέχασα να τα φέρω από τη Θεσσαλονίκη τα δικά μου. Ναι, καλά. Για να πετύχουμε μια τούμπανη θράκα, προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ρόλο θα παίξει η ποιότητα των καρβούνων. Ενώ για να τη βάλουμε μπρος θα χρησιμοποιήσω χαρτί κουζίνας και αφού ανάψω τη φωτιά, έφτασε η ώρα για την τρίτη ερώτηση κοινού. Ποιο θεωρείς είναι το ταβάνι όσον αφορά το business σου, τέλος πάντων αυτό που κάνεις με τη μουσική τώρα, και τι σκέφτεσαι να κάνεις από business πέραν της μουσικής? Το ταβάνι στο music business είναι διαφορετικό άμα μιλάμε. Ρε φίλε, συζήτηση κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ σε βγάζω απλά το τέτοιο, μην έχω. Είναι διαφορετικό το ταβάνι λοιπόν αν μιλάμε σαν artist και αν μιλάμε ως επιχειρηματίες. Σαν artist, σίγουρα μπορείς να συνεχίσεις να βγάζεις καλή μουσική, να κάνεις ωραίες συναυλίες, να βγάζεις ωραία βίντεο κλιπς, αλλά υπάρχει ένα σχετικά χαμηλό ταβάνι γιατί η χώρα σαν χώρα είναι μικρή και δεν είναι και η γλώσσα μας πολύ χρησιμοποιείται, ας πούμε όπως τα ισπανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, που μπορεί να είναι 100 και 200 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που τα μιλάνε. Οπότε απευθύνεσαι στο ελληνόφωνο κοινό κυρίως. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ σαν YouTuber, εννοείται. Ισχύει. Με τα subtitles και όποιος τόσο πολύ καίγεται και μπαίνει και γουστάρει και βλέπει. Αλλά είναι σχετικά χαμηλό ταβάνι. Τώρα business wise δεν υπάρχει ταβάνι, ρε φίλε, γιατί εγώ, ας πούμε, που έχω την εταιρεία, μπορώ να κάνω sign το μέλλον και καλλιτέχνες από άλλες χώρες ή να μην μείνω μόνο στο rap, να κάνω και άλλα branches τέλος πάντων. Οπότε είναι πολύ πιο υψηλό το ταβάνι. Αλλά γενικά το music business είναι κάτι που το αγαπώ και όποιο και να ήταν το ταβάνι, θα συνέχιζα να το κυνηγάω και να το δουλεύω γιατί μου αρέσει κιόλας. Ωραίος. Πώς το βλέπεις εδώ το έργο? Να φάμε λίγο γιατί μας έχει κόψει λόρδα εδώ πέρα. Full cheat για να πάρουν τα κάρβουνα στο άψις βίσε. Όποιος δεν το ξέρει αυτό, πραγματικά κλείστε το ίντερνετ και βγείτε έξω. Αλλά πάρτε λίγο αέρα. Βαράς πιστολάκι, μπρο, και είσαι άρχοντας. Μέσα σε 5 λεπτά αρπάζουν όλα. Round 1. Έχουμε αυτό εδώ το flap steak. Είναι λίγο πράσινο, έτσι μπορούμε να δω. Επειδή έχει οξυγονωθεί, ναι. Εντάξει. Μη σε αγχώνει, δεν σε δηλητηριά. Θα το δούμε αυτό, θα δοκιμάσει εσύ πρώτα. Chris Bogias εδώ πέρα ήρθε να μας δείξει το πρώτο μπλε steak του πλανήτη. Όχι και μπλε, ρε, μπρο. Μοβ. Σου έχω φέρει ένα δωράκι. Τέλειο. Αλλά το δωράκι, ναι, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε.
πάμε. Μια χρήση να μην είναι μόνο. Το κρατά, όχι, δεν είναι μια χρήση, είναι τα λάτια μου. Δικά σου. Τρει μπόγια αλάτι. Κρυστάλλι. Άντε ρε. Ωραίο ο παίχτη, οκ. Κοστάρω και τα αλάτια γενικά και τα μπαχαρικά παραπάνω. Ωραία, να κάνουμε τέστε. Έλα, πάρε ένα φλέκ και δοκίμασε. Φυσικό όλο να ξέρει, χωρί χημικά, χωρί τίποτα. Πολύ ωραίο. Καλό, ε. Πολύ ωραίο. Μπόλικο κρυστάλλι από πάνω. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάντα να κάνω όταν ψήνω κάρβουνα είναι να αφήνω τη σχάρα για λίγη ώρα να κάψει φουλ. Και μετά με ένα λεμόνι φεύγουν όλα τα λίπη. Λάπστικ πάνω στη φωτιά. Υπέρτατο σύριγγ με το κάρβουνο. Τσεκάρετε εδώ θωράκιση. Λίγα λεπτάκια από την άλλη και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Από το μάτι θα συμφωνήσω και εγώ, φίλε. Τσεκάρετε λίγο εδώ. Θέλει 3-4 λεπτά για να ηρεμήσει, να τραβήξει τα ζουμιά τη μέσα. Σαγεμένα. Το λέω και το ξαναλέω, πάντα κόψιμο κοντρά από τι σύνε. Όσο πηγαίνει προ τα δω είναι πιο ωραία. Όσο πηγαίνει προ τα δω είναι πιο medium. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανεί ότι έχουμε πετύχει το ψήσιμο. Άριστα. Αυτό που μετράει βέβαια στην τελική είναι και η γεύση, έτσι. Λίγο τσούι. Ναι, όντως. Το κομμάτι παίζει να ανάμεσα. Mm. Περίμενε. Πολύ, ναι. Ήταν το κομμάτι. Ήταν το κομμάτι. Κοιτάξτε να δεις. Δεν παίρνει τα άλλη σκούφια μου. Είναι αρκετά τσούι, φίλε. Don't like. 5-6 στα 10, μάτς. 5 στα 10. Round νούμερο 2. Ελπίζω να ευχαριστήσω τους γευστικούς σου κάλικες ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα φάγαμε ήττα. Έχουμε ελληνικό τριπλόιν. Εγώ το λατρεύω το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι από τα αγαπημένα μου. Πριν το πετάξουμε στη φωτιά όμως, σου έχω ερώτηση κοινού. Από Ελλάδα ακούς άλλους ράπερς και αν ναι, ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω πολύ. Κατά 90% ακούω ξένη μουσική. Ακούω και κάποιους Έλληνες, ακούω πάρα πολύ Madclip και ακόμα ακούω. Ακούω τα παιδιά που είναι στην εταιρεία μου. Οκ, cool. Αγαπημένος. M.A.D. Rest in peace. Εδώ στο κρύψο απογοητεύτηκα από την πρώτη βαθμολογία. Παρόλα αυτά είμαι σίγουρος ότι η δεύτερη μπριζόλα θα με βγάλει άσπρο πρόσωπο, καθώς είναι και το personal steak of choice στην καθημερινότητά μου. Αδερφέ, όταν εγώ έτρωγα κρέατα στην Αφρική Ελευθέρας Βοσκής, εσύ έτρωγες φρουτόκρεμα. Αποκλείεται, γιατί εγώ δεν τρώω ούτε φρούτα ούτε κρέμα. Όταν ήσουν μωρό, τι έτρωγες? Τριπλό είναι ελληνικό. Ίδια ηλικία είμαστε, ρε. Εγώ στην Αφρική είμαστε πιο μικρό. Πώς ήταν η ζωή σου πριν γίνεις διάσημος? Καλά ήταν. Κόψε το steak τώρα να πω. Πες, ο κόσμος θέλει να μάθει. Ρε φίλε, η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τη ζωή μου διάσημος. Αρχικά τι είναι διάσημο. Ας πούμε, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου γνωστό. Ίσως λίγο τώρα με την τηλεόραση να έγινα πιο κοντά στο διάσημο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, όλη την ενήλικη μου ζωή κάνω αυτό το πράγμα. Από τα 17 ξεκίνησα. Τι ας πω, πώς ήταν το σχολείο? Dope club. Ωραία φάση. Ερχόσουνα. Δεν θα έρθει δύο φορές. Εντάξει, δεν είναι για παραπάνω. Για να δούμε εδώ ο Νουσρέτ μας τι έφτιαξε. Όχι, Νουσρέτ. Όχι, είσαι καλύτερος ή χειρότερος? Καλύτερος, ρε φίλε, δύσκολα. Εντάξει, ο άλλος το έχει κάνει. Ήθελα να δω τι θα πει. Εντάξει, okay. Όρμα. Ναι, αγαστό είναι. Σου άρεσε? Ανέβηκε το επίπεδο. Ναι, ρε φίλε. Πολύ δυνατό. Τώρα μιλάμε. Κάτι τύπου πικανοειδές, σαν πικάνι. Ναι, μοιάζει λίγο. Σου κάνει λίγο πικάνι. Είναι αγαπημένο μου. Και εμένα, και τον Παβέτ. Ξέρεις. Φάγα μια κοτομπουλιά τώρα. Θέλω honest review στα 10. Άκου, είναι και από τα κομμάτια που μου αρέσουν, αλλά είναι και πολύ καλό. Και quality wise. Ελληνικό όμως χάρη, έτσι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. 40 μέρες dry age. 8,5 στα 10, ρε φίλε. Nice. 8,5 στα 10, πολύ καλό. Round νούμερο 3. Πηγαίνουμε τώρα Champions League. Έχουμε ένα κομμάτι Wagyu A5, Marbling Score 12. Το ενδομικό είναι αυτό το λιπάκι που βλέπεις μέσα. Πριν το πετάξουμε στη φωτιά, έχω την εξής ερώτηση. Μάλιστα. Πόσα λεφτά πήρες από το Fame Story? Πήρα ένα αρκετά σεβαστό ποσό, το οποίο μου επιτρέπει να τρώω Wagyu A5 από την Καγκοσίμα με τον Chris Kogias. Αφού εγώ το έφερα. Κύριε και κυρίες, καλά τα μαντέμια και οι ψιστάρια υγραερίου, αλλά σαν το Wagyu A5 πάνω στο κάρβουνο να λιώνει το λίπος και να καπνίζεται από τη φωτιά, δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση στην κυριολεξία, να ξέρετε. Πριν το κόψουμε, ναι, ευχή. Επόμενο ρολόι και αυτοκίνητο που θέλεις να αγοράσεις. Ρολεξάκι βλέπω εκεί, ε. Ναι. Πόσο? 43. Καλά ρε, και με έβαλες να φέρω εγώ το Wagyu, δεν το πάρεις εσύ, δεν τρέπεσαι. Επόμενο RM, βασικά όχι. Που θέλεις να πάρεις, όχι που θα πάρεις. Α, ωραία, RM. Okay. Δεν ξέρω ακόμα ποιο. Και επόμενο αμάξι, δεν ξέρω, κανένα SUV. Πάω πάρω και εγώ κανένα 63, έτσι να έχω και το. Α, δεν το πας δηλαδή κι άλλο supercar σε φάση? Όχι, όχι, δεν έχω το Lamborghini για τώρα, μου κάνει. Μπορεί να πάρω ένα 63, να είμαστε εγώ και ο Τόκελ έτσι side by side. Δεν σου αρέσει το Wagyu γενικότερα και έχεις φάει αρκετές φορές? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι μεγάλος φαν, δεν το προτιμώ. Μου φαίνεται λίγο too rich με το λίπος. Είναι, όντως, είναι. Ναι. Αυτό μπουκώνει ρε φίλε, κορεσμός. Συμφωνώ, έφερα. Ναι. Είναι πεντανόστιμο. Φαίνεται ότι είναι great day. Η ποιότητα πάρα πολύ καλή. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, τρως τρία κομμάτια. Ναι, ναι, είναι για το τέλος, ρε φίλε, του τραπεζιού προφανώς. Ναι. Είναι γλυκό. Για αυτό που είναι, θα έλεγα ένα 9 στα 10. 9 στα 10. Για δικό μου προσωπικό γούστο, δεν θα το βάζα. Δηλαδή, άμα κάνουμε ranking στο τέλος, ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τώρα το στρίπλο είναι το πιο πάνω. Το στρίπλο είναι προτιμάς. Ναι. Okay. Τούμπανο όμως. Τούμπανο, πάρα πολύ καλό. Φάμε το χέρι, βρε αγόρι μου.
Last round. Έχουμε αφήσει το καλύτερο κατ' εμέ τουλάχιστον για το τέλος. Triploin, YUA5 από Καγκοσίμα. Ερώτηση από τον Κυρσανίδη τον DK, το ξέρεις. Κάτι μου λέει σαν όνομα, σίγουρα. Ακούσει, άκουγες ποτέ το 10 το πίθηκο. Ναι, όταν ήμουν Δευτέρα γυμνασίου, νομίζω η πρώτη γυμνασίου που είχε βγάλει τότε τους 10 κανόνες και το υπήρχαν πράγματα, άκουγα κι εγώ σαν παιδάκι το 10 το πίθηκο. Και είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και ωραίος μάγκας. Εδώ, παιδιά, έχουμε τσιμπήσει ένα ολόκληρο κιλό του οποίου η μαρμάρωση ήταν να δειχθεί στο 100% κόβοντας την πρώτη φέτα. Βέβαια, έχοντας ένα τόσο ποιοτικά εκλεκτό κομμάτι στο τραπέζι. Δεν γίνεται να μην παραπέμψω το light σε ένα μικρό τσαλεντζάκι. Θα υπερβείς τον εαυτό σου τώρα. Δώσ' το. Έλα. Cheers. Δεν το ζω Liver King ομοφαγία. Ούτε εγώ, αλλά για το experience. Πάμε τώρα και για το main event πετώντας τα Striploin στα κάρβουνα. Πονάω πίσω από το voice over βλέποντας τα να τις σειρίζουν μάγκες, να ξέρετε. Είμαι και σε δίαιτα. Ζωγράφισες πάλι. Ουφ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου στόχος? Ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι... Τον οποίο δεν έχεις καταφέρει ακόμα, έτσι. Νομίζω ότι και να τους πετυχαίνεις τους στόχους σου πρέπει να τους ανανεώνεις για να έχει νόημα η ζωή. Άμα δεν έχεις στόχους, γιατί πράγμα ξυπνάς κάθε μέρα. Το δικός μου μεγαλύτερο στόχος είναι να μην φτάσω στο νεκροκρέβατό μου και να μετανιώσω κάτι. Να ζήσω μια ζωή η οποία θα είναι γεμάτη και όταν θα φτάσει στο τέλος της, να πω ότι την ευχαριστήθηκα και ότι έκανα ό,τι ήθελα να κάνω. Οκ, okay, fair enough. Καλό, αξιοσέβαστο. Φιλοσοφικό. Έχεις μπαλίτσα. Έφερες δύο, βλέπω εδώ πέρα. Ανοίχτηκες πολύ. Πληρώνει το YouTube. Καλά είναι. Αδερφέ, να σου πω, έχω κάτι προβλήματα λίγο με την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Μπορείς να μου δώσεις 1200 ευρώ για να τα δώσω την άλλη εβδομάδα. Κρύπτο, δέχεσαι. Δέχομαι. Τι έχεις? Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχουμε αυτά στην κάμερα. Μπόλικο κρυστάλ φλέγει όλα από πάνω. Πάμε. Όρμα. Επιλογή κομματιού. Δείξε λίγο το κομμάτι στο, που το έχουμε πάνει το ψήσιμο top. Δες εδώ, καραμέλα έχει παίξει. Εκτός άμα αντιλέγεις. Καθόλου. Είσαι άριστος ψήστης και πολλά συγχαρητήρια. Αυτό δεν είναι η φάση με το Wagyu, αλλά πολύ καλό. Πρώτο δαγκώνεις και γεμίζεις το στόμα σου με χυμούς, ρε. Είναι απίστευτο. Άι, οκ. Για πες, μ' άρεσε το 10. 9,5 στα 10. 9,5 στα 10, ε. Βάζεις ποτέ 10. Όχι. Ούτε εγώ. Μην ξεχάσεις να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.